Στο Βερολίνο έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Ομπάμα θα καταλήξει στο ξενοδοχείο Άντλων, όπου είχε επίσημο δείπνο με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Το πρωί της Πέμπτης θα μεταβούν στο Βερολίνο ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Βρετανίας, οι οποίοι θα έχουν κοινή συνάντηση με την καγκελάριο και τον απερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η κρίση στη Συρία, ο ρόλος της Ρωσίας, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναφερθεί και πάλι στη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους Ευρωπαίους εταίρους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ιστορικά στο ΝΑΤΟ, αυξήσαμε την Αμερικανική παρουσία στην Ευρώπη και σήμερα το ΝΑΤΟ, η ισχυρότερη συμμαχία του κόσμου, είναι πιο ισχυρή και πιο έτοιμη από ποτέ. Είμαι αισιόδοξος ότι η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Διατλαντική Συμμαχία, που έχει κρατήσει εδώ και 7 δεκαετίες, είτε είναι στην εξουσία η Δημοκρατική είτε η Ρεπουμπλικανή, θα συνεχιστεί. Συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσής μας να υπερασπιζόμαστε κάθε σύμμαχο. Τη στιγμή που η Ευρώπη περνάει μια κρίση εμπιστοσύνης, ο Μπαράκ Ομπάμα θα επιδιώξει να τονίσει για μία ακόμη φορά την σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.